Αγαπητέ κύριε Κυριόπουλε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο έχετε καθιερώσει στην Ελλάδα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για τα θέματα αυτά της πρόληψης του καρκίνου τραχύλου μήτρας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βλέπω τον κύριο Πρεσδεράκο μεταξύ των συνομιλητών, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος Σπύρο Δοξιάδη, καθώς και τους άλλους εγκρίτους συναδέλφους, οι οποίοι μίλησαν και θα μιλήσουν. Αυτό που έχω να πω εγώ, γιατί ακούστηκε για τον καρκίνο του μαστού και για τους άλλους καρκίνους, που είναι ίσως η πιο σημαντική από πλευράς επιπολασμού και επίπτωσης και θνησιμότητος, αλλά ερχόμενος στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, θα ήθελα να πω, όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Dr. Tedros Ghebreyesus, ότι είναι η πρώτη φορά που η διεθνής κοινότητα είναι σε θέση να εξαλείψει έναν καρκίνο. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, επειδή ο ιός HPV δεν προκαλεί μόνο τον καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, αλλά προκαλεί περίπου 6 έως 8 καρκίνους σε άντρες και γυναίκες. Περίπου το 5 με 7% των καρκίνων είναι σχετιζόμενοι με τον HPV. Για πρώτη φορά, λοιπόν, η διεθνής κοινότητα είναι σε θέση να εξαλείψει έναν καρκίνο. Και θα σας δείξω τι ακριβώς εννοώ στις επόμενες διαφάνειες. Αυτός είναι ο νόμος για την υγεία με το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, και θα μου επιτρέψετε να επικεντρωθώ σε 2-3 χωρία του νόμου, γιατί με βάση αυτά θα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι. Το πρώτο είναι ότι οι βασικές αρχές που διέπουν τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας είναι η εναρμόνιση προς τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών. Η Ελλάδα τη βλέπετε εδώ από πλευράς επίπτωσης και θνησιμότητας του καρκίνου τραχύλου μήτρας, είναι σε μία θέση περίπου στη μέση, θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση. Δυστυχώς όμως, από ό,τι βλέπουμε, βλέπετε εδώ τα διαγράμματα, αυτή είναι η Ελλάδα από πλευράς θνησιμότητος από καρκίνο τραχύλου μήτρας και αυτές είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και πάλι αυτή είναι η Ελλάδα, όπου βλέπουμε μία στασιμότητα τα τελευταία 30-40 χρόνια. Δεν έχουμε καταφέρει, με αυτό που κάνουμε μέχρι σήμερα, να ελαττώσουμε τη θνησιμότητα από καρκίνο τραχύλου μήτρας, τη στιγμή που όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Περιοχής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν αυτή την ελάττωση. Εάν πάμε δε και λίγο προς το μέλλον, θα δείτε εδώ πέρα και πάλι με στοιχεία από τον Globocan, ότι όπως και πολλές άλλες χώρες, και η Ελλάδα, η οποία είναι εδώ, το 2025 προμηνύεται να έχει περισσότερους καρκίνους τραχύλου μήτρας από ό,τι έχει σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται μέχρι στιγμής προφανώς στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικό. Και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή από τις μελέτες που έγιναν από τη δεκαετία του 70 στη Γερμανία από τον καθηγητή Τσουρχάουζεν, έχουμε στα χέρια μας δύο επαναστατικές καινοτομίες της ιατρικής επιστήμης, οι οποίες μπορούν και είναι αυτές οι οποίες θα θέσουν τέλος στην δράση, την καρκινογενετική δράση του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, του HPV, ο οποίος βρέθηκε από τον καθηγητή, και γι' αυτό πήρε και το βραβείο Νόμπελ το 8, ότι σχετίζεται άμεσα με την καρκινογένεση στον τράχυλο της μήτρας, στον προκτό, στο στοματοφάριγγα, στο εδίο κλπ. Το HPV εμβόλιο είναι η πλέον, πώς να πει κανείς, η πλέον εντυπωσιακή πρωτογενής πρόληψη εναντίον πολλών καρκίνων, και το HPV DNA test είναι το πρώτο μοριακό τεστ για πληθυσμιακό έλεγχο, όχι για να ελέγξουμε μερικούς ασθενείς, αλλά για να ελέγξουμε έναν ολόκληρο πληθυσμό. Σε σχέση λοιπόν με τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών, από τον Μάιο του 2018, ο Dr. Ghebreyesus, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έκανε μια διεθνή έκκληση προς όλες τις χώρες. 194 χώρες ήταν που συνήλθαν στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και είπε ότι είναι σε θέση η παγκόσμια κοινότητα, με την στρατηγική την οποία πρότεινε και την οποία θα σας δείξω, να φτάσουμε στο σημείο να εξαλείψουμε τον καρκίνο τραχύλου μήτρας παγκοσμίως εντός περίπου 100 ετών, εάν ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες
της στρατηγικής για τα επόμενα 10 χρόνια. Βλέπετε εδώ πώς πέρασε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και πώς πριν από περίπου ένα μήνα έγινε η πρώτη εκδήλωση, η ετήσια εκδήλωση από την έναρξη της στρατηγικής, η οποία κυκλοφορεί σε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει όλες τις λεπτομέρειες μέσα για την παγκόσμια στρατηγική, για την εξάλειψη του καρκίνου τραχύλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Το ρεζουμέ της στρατηγικής αυτής είναι αυτό το περίφημο 90-70-90, δηλαδή ότι θα πρέπει όλες οι χώρες του κόσμου, εάν είναι δυνατόν, μέχρι το 2030, πρώτον, να έχουν εμβολιάσει τα κορίτσια κάτω των 15 ετών σε ποσοστό 90%. Δεύτερον, οι γυναίκες να έχουν κάνει το HPV DNA test σε ηλικίες 35 ετών και 45 ετών. Αυτές οι δύο ηλικίες είναι το minimum του προσυμπτωματικού ελέγχου με το HPV test που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και το 90% των γυναικών που έχουν πρόβλημα με καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας ή προκαρκινικές αλλοιώσεις να τύχουν της σωστής θεραπείας. Εάν αυτοί οι τρεις στόχοι, λοιπόν, από ό,τι φάνηκε με πολλαπλές μελέτες δημοσιευμένες στο Lancet από ερευνητές από όλο τον κόσμο, εάν αυτοί οι τρεις στόχοι επιτευχθούν μέχρι το 2030, τότε είναι πολύ πιθανό ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας θα μπορέσει να εξαλειφθεί. Βλέπετε ήδη εδώ τα μοντέλα, βλέπετε πού βρισκόμαστε σήμερα και με τον τριπλό αυτό στόχο, αν τον καταφέρουμε, πώς θα πέσει ο καρκίνος τραχυλού μήτρας. Βλέπετε εδώ τις διάφορες περιοχές του πλανήτη που δείχνουν πότε περίπου θα πέσουμε κάτω από το όριο των 4 ανά 100.000 ανά έτος. Αυτό είναι το όριο για την εξάλειψη ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Γύρω στο 2040 με 50 γράφουν οι περισσότερες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Βιετνάμ, Νορβηγία. Βλέπετε ακριβώς όλες αυτές τις καμπύλες και η Αυστραλία, η χώρα πρότυπο σε αυτή την υπόθεση, έχει δηλώσει επισήμως ότι μέχρι το 2028, δηλαδή σε 7 χρόνια από τώρα, θα είναι σε θέση να φτάσει το όριο των 4 περιστατικών καρκίνου τραχύλου μήτρας ανά 100.000 ανά έτος και μάλιστα το 66 θα τον έχει εξαφανίσει τελείως. Όλες αυτές οι στρατηγικές έχουν ελεγχθεί και από πλευράς cost effectiveness και είναι όλες cost effective και μάλιστα, όπως ελέγχθηκε πριν, από ό,τι αποδεικνύεται, είναι και cost saving. Οι παγκόσμιοι φορείς, όλες οι διεθνείς οργανώσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου έχουν συστρατευτεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αναφέρεται και εδώ, βλέπετε την UECC, βλέπετε, αναγράφεται ξεκάθαρα ότι κάθε χώρα είναι σε θέση να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Το ρολόι χτυπάει, βλέπετε την European Cancer Organization, αναφέρεται επίσης ότι με 4 βήματα, τον εμβολιασμό, το HPV testing, τη θεραπεία του καρκίνου και βέβαια την ενημέρωση του κόσμου είναι ο δρόμος για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και εδώ, όπως έδειξε ο κύριος Προζεράκος, έχουμε το Europe's Beating Cancer Plan, το οποίο μέσα στο 2021 ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο και πάλι μας λέει ότι για την Ευρώπη οι στόχοι μέσα στα επόμενα χρόνια είναι αυτοί που βλέπετε και οι οποίοι κατ' ουσίαν επαναλαμβάνουν τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο θέμα της πρόληψης, λοιπόν, είναι ο εμβολιασμός των κοριτσιών πάνω από 90% με το εμβόλιο εναντίον του HPV και των αγοριών βεβαίως στη συνέχεια. Είναι, βλέπετε εδώ πέρα, ότι για την πρώιμη διάγνωση χρειάζονται καινούργια σχήματα screening για τον ορθοκολλικό καρκίνο και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ενώ θα εφαρμοστεί αυτό που υπάρχει για τον καρκίνο του μαστού και βέβαια κέντρα καρκίνου για τη θεραπεία των γυναικών που νοσούν. Εις επίρρωση όλων αυτών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν από 4 μήνες το καλοκαίρι έβγαλε ένα εξειδικευμένο βιβλίο το οποίο έχει μέσα τις ειδικές καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του καρκίνου τραχύλου μήτρας. Σας δείχνω εδώ μόνο την σύνοψη και η σύνοψη αυτή για τον γενικό πληθυσμό των γυναικών λέει ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο τραχύλου μήτρας πρέπει να βασίζεται σε αυτούς τους τρεις πυλώνες. Πρώτον,
HPV DNA test ως primary screening test, δηλαδή θα γίνεται το HPV DNA test στη θέση του τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο, ναι, μεν μέχρι σήμερα έχει σώσει εκατομμύρια ζωές, αλλά όπως η ζωή τα φέρνει συνήθως, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο άλλο τεστ το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό και πιο καλό από το τεστ Παπα-Νικολάου. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αρχή του ελέγχου των γυναικών με το HPV DNA test σε ηλικία 30 ετών και ο τρίτος πυλώνας είναι κάθε 5 με 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 45-50 ετών κάθε 5 χρόνια και μετά κάθε 10 χρόνια αρκεί για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις γυναίκες από πλευράς προσυμπτωματικού ελέγχου. Το δεύτερο λοιπόν που αναφέρει το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης είναι ότι η θεμελίωση των οι βασικές αρχές που θα διέπουν τις υπηρεσίες υγείας πρέπει να θεμελιώνονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις. Και η πιο τεκμηριωμένη θέση σήμερα στο θέμα της πρωτογενούς πρόληψης είναι αυτή που δείχνει από Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία, από τις πλέον, ας το πω έτσι, πρωτοπόρες χώρες στον τομέα της δημόσιας υγείας, ότι το εμβόλιο, βλέπετε εδώ τις γυναίκες στη Σουηδία, οι κοπέλες που δεν είχαν εμβολιαστεί και βλέπετε αυτές που είχαν εμβολιαστεί κάτω από την ηλικία των 17 ετών, τι καταπληκτική ελάττωση στον καρκίνο τραχύλου μήτρας έδειξαν, κάτι το οποίο έγινε το ίδιο και στη Μεγάλη Βρετανία. Ουσιαστικά έχουμε μία μείωση της τάξης περίπου του 90% σε καρκίνο τραχύλου μήτρας. Άρα το εμβόλιο τεκμηριωμένα δρά και δρά πολύ καλά. Δεύτερον, το θέμα του προσυμπτωματικού ελέγχου με το PAP test ή το HPV test. Βλέπετε επίσης σε μεγάλες 15ετής και πλέον μελέτες από την Ολλανδία αλλά και από άλλες χώρες. Βλέπετε εδώ με την μπλε γραμμή είναι οι γυναίκες που ελέγχονται με PAP test, με την κόκκινη γραμμή αυτές που ελέγχονται με το HPV test και με την πράσινη γραμμή αυτές που ελέγχονται και με PAP test και με HPV test. Αποτέλεσμα, σαφές ότι το HPV test είναι πιο αποτελεσματικό από το PAP test και ότι ο συνδυασμός και των δύο, δηλαδή και του PAP test και του HPV test, ενώ αυξάνει πολύ το κόστος, κατ' ουσίαν δεν προσφέρει ουσιαστική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα. Και έχουν υπολογιστεί αυτά τα οποία σας είπα, ότι το εμβόλιο από μόνο του προσφέρει μια προστασία γύρω στο 85%, με ένα HPV test γίνεται 91%, με τέσσερα HPV test στη διάρκεια της ζωής της γυναίκας 98%, και με 5 HPV test, δηλαδή σε ηλικία 30, 35, 45, 55, 65, η προστασία από καρκίνο τραχύλου μήτρας φτάνει το 99%. Να γιατί σας είπα στην αρχή ότι είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια κοινότητα είναι σε θέση να εξαλείψει ένα καρκίνο που ταλαιπωρεί εκατομμύρια γυναίκες. Και βλέπετε ήδη εδώ, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, ότι τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου έχουν ήδη αλλάξει. Και βλέπετε σε χώρες όπως είναι Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Τουρκία, εκτός Ευρώπης και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αλλάξει τα συστήματά τους και βασίζονται πλέον στο HPV DNA test, το βλέπετε εδώ, με απαρχή περίπου τα 25 ή 30 χρόνια, με πέρας του ελέγχου στα 65, 60, 65 ή 70 έτη, με μέσο διαστήματα ελέγχου από 3 έως 7 και 10 χρόνια, κατά μέσο όρο τα 5 χρόνια και μάλιστα ορισμένες από τις χώρες αυτές έχουν εντάξει στα συστήματά τους και την δυνατότητα της αυτολήψης του δείγματος από την ίδια τη γυναίκα, το self-sampling όπως λέμε. Και πάλι γράφει το πρόγραμμα Δοξιάδης για τους εμβολιασμούς, δεν θα επιμείνω εδώ, η Ελλάδα έχει το πρόγραμμα εμβολιασμών, αλλά δυστυχώς δεν έχει επαρκή ενημέρωση του κόσμου. Δυστυχώς δεν αρκεί να εντάξει μια χώρα τον εμβολιασμό στο πρόγραμμά της, αλλά πρέπει και η εμβολιαστική κάλυψη να είναι επαρκής. Βλέπετε εδώ τις διάφορες χώρες, αυτές είναι ευρωπαϊκές χώρες και βλέπετε ότι πάρα πολλές έχουν φτάσει το όριο του 90%, μάλλον όχι πολλές, αλλά 2-3 το έχουν πλησιάσει, αλλά πολλές χώρες είναι μακριά από αυτό το στόχο. Μεταξύ αυτών των πολλών φυσικά είναι και η Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα ποσοστό που είναι κάτω από το 45%. Η πανδημία έχει ρίξει κι άλλο τα ποσοστά αυτά που βλέπετε, το 40, 44 και 48%. Κυμαινόμαστε γύρω στο 35 με 40%, πολύ χαμηλότερα από το στόχο.
Και να τελειώσουμε με τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Αναφέρεται στο Cervical Cancer Prevention Policy Atlas του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι είναι ανεπαρκές το σύστημα προσυμπτωματικού ελέγχου στην Ελλάδα και γίνεται μόνο ευκαιριακό screening. Βλέπετε εδώ αυτή την περίφημη διαφάνεια από το 2017, όπου η Ελλάδα ως μόνη χώρα δεν έχει να δείξει τίποτα στα θέματα του προσυμπτωματικού ελέγχου από πλευράς πληροφοριών. Υπάρχει μόνο μία οδηγία από το κράτος και πρακτικά τίποτα περισσότερο. Πρέπει βέβαια να σας τονίσω ότι από το 1η Νοεμβρίου του 2018 στην Ελλάδα, βλέπετε την εφημερίδα της κυβερνήσεως, αναφέρεται για την πρόληψη του καρκίνου τραχύλου μήτρας, αναφέρεται το εξής. Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου τραχύλου μήτρας ή τεστ ΠΑΠ κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη σεξουαλικής ζωής ή διαζευκτικών, ανίχνευση υψηλού κινδύνου τύπων HPV DNA τεστ κάθε 5 χρόνια από την ηλικία των 21 ετών μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Άρα είναι θεσμοθετημένο το HPV τεστ, απλώς δεν εφαρμόζεται. Και έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή και μεγάλη μελέτη στην Ελλάδα με στοιχεία του ΕΟΠΗ, η οποία έχει δείξει ότι η εφαρμογή του HPV DNA testing με γονοτύπηση σε σύγκριση με το PAP test και με πολλές άλλες στρατηγικές είναι η πιο οικονομικά αποδοτική και μάλιστα εάν γίνει η διενέργεια αυτού του HPV test από την ηλικία των 25 μέχρι την ηλικία των 69 ετών, ανά πενταετία, ανά κερδισμένο έτος ζωής, θα έχει ένα απόθεμα οικονομικό η χώρα της τάξης των 160.000 ευρώ. Για τους λόγους αυτούς τελειώνοντας, σας δείχνω εδώ το αίτημα των 125 φορέων, το οποίο ανέφερε και ο κύριος Συριόπουλος, το οποίο έχει γίνει προς την ελληνική πολιτεία. 125 φορείς είναι η περισσότερη ιατρική σύλλογη της χώρας, είναι οι περισσότεροι σύνδεσμοι και σύλλογοι ασθενών και καρκινοπαθών, είναι επιστημονικές εταιρείες, είναι ιδρύματα, είναι ερευνητικά ινστιτούτα. Όλοι κάνουμε έκκληση προς την ελληνική πολιτεία να εναρμονιστεί προς τις διεθνείς οδηγίες και να κάνει και στην Ελλάδα αυτό το οποίο απαιτείται. Τι είναι αυτό, τελειώνοντας σας λέω το εξής. Για τον εμβολιασμό, επέκταση του εμβολιασμού στα αγόρια, εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού υπό την αιγίδα της πολιτείας και επέκταση της ένδειξης για HPV εμβολιασμό και σε άτομα άνω των 18 ετών, χωρίς να ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Φυσικά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να είναι με έξοδα του κράτους, αλλά μπορεί να τα αναλάβει τα έξοδα ο εμβολιαζόμενος. Ως προς τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο τραχύλου μήτρας, το HPV DNA testing ως πρωταρχική μέθοδο, με ηλικία έναρξης στα 25 έτη, όπως στην Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, ηλικία περάτωσης στα 65 έτη, χρονικά μεσοδιαστήματα τα 5 έτη και υπάρχει και ο αλγόριθμος του προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Σας έχω δώσει εδώ με αυτό το σκητσογράφημα το πώς θα πρέπει να είναι η πρόληψη του καρκίνου τραχύλου μήτρας από εδώ και στο εξής πλέον. Το εμβόλιο θα πρέπει να αρχίζει από τα 9 περίπου ή τα 11 έτη και να συνεχίζεται μέχρι τουλάχιστον την ηλικία των 45 ετών, η ηλικία την οποία υπάρχουν και δεδομένα, και από τα 25 έτη και ανά πενταετία μέχρι τα 50 από ένα HPV DNA test. Αν είναι αρνητικό, συνεχίζει την επόμενη πενταετία. Αν είναι θετικό, πηγαίνει για περαιτέρω έλεγχο. Με 7 HPV test στη διάρκεια της ζωής της γυναίκας, ας είναι 8, ας είναι 6, 2 είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ακόμα και 2 αρκούν για να καλυφθεί το πρόβλημα που θα αφήσει ο εμβολιασμός στις γυναίκες αυτές. Η υπόθεση του καρκίνου τραχύλου μήτρας, του πρώτου καρκίνου τον οποίο μπορούμε να εξαλείψουμε πλήρως, ξεκινάει το 1920, βλέπετε εδώ τους διάφορους ερευνητές και φτάνει στην έρευνα της λεπτής δομής του ιού, του να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στους ιστούς τους οποίους προσβάλλει ο ιός, τη δημιουργία του εμβολίου, τη δημιουργία του HPV test. Εδώ είναι η έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σας είπα ότι η Αυστραλία έχει δηλώσει το 2028 θα έχει καταφέρει να εξαλείψει τον καρκίνο αυτό. Οι χώρες με υψηλό εισόδημα γύρω στο 2040 και όλος ο κόσμος, οι 194 χώρες, γύρω στο 2120, περίπου δηλαδή σε 100 χρόνια από τώρα. Το ερώτημα είναι πού θέλουμε να είναι η Ελλάδα. Και το ερώτημα είναι πού θέλουμε να είναι, γιατί ουσιαστικά
τα μέσα υπάρχουν. Τα έχουμε τα μέσα και χρειάζεται απλώς εφαρμογή. Το 90-70-90 πρέπει να γίνει και στη χώρα μας ο στόχος τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε για να μπορούμε και μετά από μερικά χρόνια να πούμε ότι καρκίνο τραχύλου μήτρας δεν γνωρίζουμε και τον θα λέμε στους φοιτητές, θα το διαβάζουμε μόνο από τα βιβλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.